Είμαστε με τον πρόεδρο του παλιού σχεδισιού του ΤΟΕΒ, τον Στέργιο Κοντόπη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Η Γενική Συνέλευση, κύριε Πρόεδρε, σήμερα, τι ακριβώς συνέβη, για πείτε μας. Είχαμε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, τον ισολογισμό για φέτος και ενημέρωση των μελών, των αντιπροσώπων που αποτελούν τη Γενική Συνέλευση από 15 χωριά που ανήκουν στο Παλαιό Σκηνικείο. Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, είχαμε τους αντιπροσώπους δηλαδή. Τους αντιπροσώπους. Από 15 χωριά που... Ναι. Ξεκινάμε από το Καμποχώρι και φτάνουμε μέχρι το Στενήμαχο. Πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλη έκταση που έχετε στην ιδιοδοσία σας. Ναι. Πολλά στρέμματα. Η έκταση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο αναφορά τα χωριά που είναι πολλά. Γιατί... Δισκορπισμένα. Είναι δισκορπισμένα με λιγότερα στρέμματα. Ο ΤΟΕΒ δεν είναι μεγάλος, είναι γύρω στα 17.000 στρέμματα. Αλλά οι αντιπρόσωποι είναι από πολλά χωριά γιατί έχουν τα χωράφια μέσα στο βάλτο. Και αυτό είναι βέβαια... Είναι μειονέκτημα. Ο ΤΟΕΒ πρέπει να έχει τουλάχιστον 50.000 στρέμματα. Πρέπει να έχει 50.000 στρέμματα. Για να μπορεί να έχει και τα κατάλληλα μηχανήματα για να δίνει εργασία σε μεγάλο χρονικό διάστημα στα μηχανήματα που θα έχει. Γιατί με 17.000 στρέμματα δεν σε φέρνει να έχεις μηχανήματα και να έχεις και χειριστάς. Και προτιμάς έτσι με τους ιδιώτες. Να πληρώνεις ιδιώτες με ώρες και να κάνεις εργασίες. Να κάνεις εργασίες. Κύριε Πρόεδρε, ο ΤΟΕΒ είναι ένας οργανισμός ο οποίος ούτε κερδοφόρος, αλλά δεν μπορεί να είναι και παθητικό. Ναι. Και παθητικός. Ο ΤΟΕΒ, εδώ ο δικός του παλιού Σκηνικείου, όσον αφορά τα οικονομικά του, μιας και σήμερα έχετε τον ισολογισμό και τον απολογισμό. Όσον αφορά τα οικονομικά, η χρονιά που μας πέρασε ήταν δύσκολη χρονιά. Και για πρώτη φορά μείναμε ανοιχτοί όσον αφορά στο ΟΕΒ για ένα μικρό ποσό. Και αυτό οφείλεται στο ότι οι παραγωγοί πιστεύανε ότι θα έχουν πάρει τη δεύτερη δόση από τα δικαιώματα, ότι θα είχαν πληρωθεί από παντζάρια που έχουν καλλιεργήσει και δεν έχουν πάρει χρήματα, ότι θα παίρνανε την συνδεδεμένη από τα βαμβάκια και ο λόγος, ένας μεγάλος λόγος ήταν ότι η περσινή χρονιά τα δέντρα, τα μισά ίσως και περισσότερα, είχαν ακαρπία. Λόγω της βροχόπτωσης. Της βροχόπτωσης που είχαμε. Όλα αυτά συντέλησαν έτσι ώστε ο οργανισμός να μην μπορέσει να κάνει τη ρευστοποίηση και έμεινε στο ΟΕΒ με ένα άνοιγμα γύρω στις 27.000 ευρώ. Το οποίο βέβαια εφόσον θα... Τα οποία στη φετινή χρονιά θα κοιτάξει να τα ξοφλήσει. Να τα επεξέλθει. Ακριβώς. Τι προγραμματίζουμε για την νέα χρονιά. Συγγνώμη λίγο. Δεν άκουσα την ερώτηση. Τι προγραμματίζουμε για τη νέα χρονιά. Γιατί μου είπαν εδώ οι παραγωγοί ότι καθαρίζεται ο Λουδίας, γίνονται κάποιες εργασίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και σοβαρές. Πέρα από τον προϋπολογισμό το φετινό που φέραμε στη Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκε, αναφέρθηκα και ενημέρωσα τους αντιπροσώπους για τις ενέργειες που έχουμε κάνει και ήδη έχουν φέρει καρπό όσον αφορά το πρόβλημα του Λουδία. Είχαμε πολλά χρόνια που φτιάναμε έναν μεγάλο αγώνα για να καθαρίσουμε το Λουδία. Τελικά καταφέραμε να αναγκάσουμε τις υπηρεσίες και την περιφέρεια να πιστέψουν ότι είναι αναγκαίο κακό να καθαριστεί ο Λουδίας, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια ήμασταν πλημμυρισμένοι και το χειμώνα και το καλοκαίρι, που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις καλλιέργειες. Όχι μόνο στις καλλιέργειες, εδώ έφτασε η πόλη της Αλεξάνδρειας να πλημμυρίσει ακριβώς για αυτό το πρόβλημα το οποίο και ο ίδιος ο Δήμος με τις υπηρεσίες του και με τις ενέργειές του προς την περιφέρεια θέλει να καθαριστεί ο Λουδίας, διότι πλημμυρίζει όλος ο κάμπος και όλες οι πόλεις και τα χωριά. Θα ήθελα περισσότερη ενέργεια από τους Δήμους όσον αφορά την πίεση του Λουδία, γιατί ξεκινήσαμε εμείς σαν ένας μικρός ΤΟΕΒ. Ενημερώσαμε τους πάντες, πιέσαμε πολύ την κατάσταση, είχαμε φτάσει και στην Αθήνα, είχαμε
φέραμε τις υπηρεσίες από την Αθήνα όταν ήταν υπουργός υποδομών ο κ. Χρυσοχοΐδης. Και ήμασταν πλημμυρισμένοι. Αλλά έπεσε τότε η κυβέρνηση, άλλαξε το Υπουργείο και έμειναν τα πράγματα εκεί που έμειναν χωρίς... Χωρίς να ολοκληρωθούν. Πιέσαμε την περιφέρεια. Από την άλλη πλευρά πιέσαμε την περιφέρεια. Με πρωτοβουλία του ΤΟΕΒ Πανιού Σκηλιτσίου και τη συμπαράσταση. Τώρα έχει καθαριστεί. Το ΤΟΕΒ νησίου, θα φτάσει στο ΤΟΕΒ νησίου και ενημέρωση μετά τους άλλους το ΕΒ, 11 το ΕΒ, πήγαμε στην περιφέρεια. Είπαμε το πρόβλημά μας. Μπήκε ένα κονδύλιο από την περιφέρεια. Πιέσαμε τις υπηρεσίες, την προϊσταμένη, την κυρία Νταβαλίδου που είναι υπεύθυνη για τα ποτάμια. Έκανε τη σχετική μελέτη ο υπάλληλος της περιφέρειας, κ. Βαρναλίδης. Καταθέσαν στην ανεξάρτητη αρχή για να πάρει την έγκριση, δημοπρατήθηκε το έργο και τα 300.000 ευρώ που ήταν στο έργο μπήκανε μόνο τα 85.000, γιατί έγινε μεδοτικός διαγωνισμός με έκπτωση 71%. Με τα 85.000 πετύχαμε με την υπηρεσία και με τον αερογράφο να καθαριστεί η μία πλευρά του Λουδία γύρω στα 12 χιλιόμετρα και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο ένα 35% του Λουδία να βοηθήσει έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί όταν έχουμε τις βροχές τις μεγάλες να έχει ροή προς τη θάλασσα. Υπολείπεται όμως ένα 65. Υπολείπεται ένα 65. Έχουμε την υπόσχεση ότι και φέτος θα μπει πάλι το ίδιο κονδύλιο, πάλι θα γίνει η διαδικασία του μελλοντικού διαγωνισμού, θα γίνουν τα περιβαλλοντολογικά, η έγκριση από την ανεξάρτητη αρχή και η εγκατάσταση του εργολάβου για να πετύχουμε ακόμα ένα 35%. Που σημαίνει 70. Και για το 17 η υπόσχεση είναι ότι θα μπει 1 εκατομμύριο ευρώ, με τα δεδομένα πάλι της έκπτωσης γύρω στους 300.000, για να συνεχιστεί από τη δεύτερη γέφυρα της Κραυλής και να φτάσει μέχρι τις εκβολές. Μέχρι τις εκβολές λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά να φτάσει μέχρι το δρόμο του, τη γέφυρα που είναι μεταξύ Αλεξάνδρεια Γιάννητσα. Για να μπορούσε να πετύχουμε όμως το 100%, πρέπει ο Λουδίας να γίνει ακόμα μία μελέτη, να βγάλουμε μέσα αρκετή λάσπη. Δηλαδή, να γίνει μία σχετική εμβάτηση, γιατί από το 36 που έγινε ο Λουδίας... 80 χρόνια. Ναι, θέλει μία σχετική, να πιάσει το αρχικό βάθος. Ελπίζουμε όμως, έστω και με το 70%, δεν θα πλημμυρίσουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι και το βασικότερο έργο που ζητάτε σαν το ΕΒ. Βεβαίως. Από την για, όλη την παιδιά, την λεκάνη της Θεσσαλονίκης, όπως ονομάζεται. Και μην γίνει το λάθος το δασαρχείο και ξαναφυτέψει λεύκες στην κήτη του ποταμού. Γιατί η κήτη του ποταμού, όπως φαίνεται τώρα που καθαρίζουν, είναι γεμάτη με λεύκες πεσμένες μέσα. Το μεγάλο αγκάθι και μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο αγκάθι. Γι' αυτό το λόγο, γιατί κάποτε πλημμυρίζαν τα χωράφια, τώρα πλημμυρίζουν τα χωριά και κατ' επέκταση και ο Δήμος Αλεξανδρίας. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα φέτος δεν εντοπίστηκε ακόμα, δεν είχαμε τις ζημίες που είχαμε όλα τα χρόνια, την καταστροφή των αντροστασίων. Φέτος, προς το παρόν, μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλήματα. Και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε, γιατί από εδώ και στο εξής θα βρίσκονται και οι αγρότες στα χωράφια και δεν θα έρθουν να μας καταστρέψουν τα αντροστάσια όπως γινόταν τώρα τα χρόνια που μας κλέβαν τους μετασχηματιστές και μας κλέβουν τους κινητήρες και τις αντλίες από τα αντλουστάσια. Μια μεγάλη καταστροφή που εδώ και 15 χρόνια την υπομίζονται οι αγρότες. Τα διορθώνει ο ΕΒ, αλλά τα πληρώνει οι αγρότες. Συμπτωματικά δεν έγινε αυτό, κύριε Πρόεδρε, ή λάβατε κάποια μέτρα προφύλαξης?
έλαβε ο ΓΟΕΒ μερικά μέτρα με τους συναγερμούς που έχει βάλει, αλλά δεν τους βοήθησε και ο καιρός, γιατί είχαμε ήπιο χειμώνα και ο κόσμος λίγο πολύ βρίσκονταν συνέχεια σε κίνηση και στα χωράφια. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα ληφθούν μέτρα. Θα ληφθούν μέτρα. Για να μην πομίζονται κάθε χρόνο οι αγρότες ποσά τα οποία δεν θα έπρεπε και τα οποία κάποιοι πηγαίνουν εκεί και τα καταστρέφουν και τα κλέβουν για ιδιόφελος. Για μηδαμινή αξία. Τεράστια αξία η αγορά, μηδαμινή αξία η πώληση από αυτούς. Ακριβώς. Και σε μία συνεδρίαση που είχαμε κάνει με τον αστυνομικό διευθυντή της Κεντρικής Περιφέρειας Μακεδονίας, είχε εισηγηθεί και είχε πει το εξής, γιατί όλα αυτά που κλέβονται κάπου πουλούνται. Άλλους πιάνουν, άλλους δεν πιάνουν. Αλλά είπε το εξής, εάν το πλημέλημα δεν γίνει κακούργημα, δεν λύνεται το πρόβλημα. Γιατί δικάζονται το πολύ 3 χρόνια, δίνουν καλή διαγωγή, γίνεται 1,5, πληρώνουν, βγαίνουν έξω. Και ξανασυνεχίζουν. Και συνεχίζουν το ίδιο τροπάριο. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε κύριε Πρόεδρε, δύναμη και κουράγιο και ελπίζουμε τα προβλήματα αυτά να βρουν την λύση τους. Ελπίζουμε.